Καλημερίζω τον κύριο Αλέξανδρο Μπριτζολάκη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων Φοιτητών ΤΕΗ, σημερινό ΕΛΜΕΠΑ, διότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την αντιστοίχηση των πτυχίων. Θα μας ενημερώσει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν, τι είναι αυτό για το οποίο αγωνίζονται. Καλημέρα σας, κύριε Μπριτζολάκη. Καλημέρα σας, κύριε Δουλειεράκη, και καλημέρα σας και στους ακροατές. Λοιπόν, για πείτε μας. Το ζήτημα είναι πλέον 3 χρόνια που υπάρχει. Είναι ένα ζήτημα που αφορά 400.000 πολίτες συνολικά σε όλη την επικράτεια, γιατί δεν είναι μόνο το ΤΕΗ Κρήτης, είναι συνολικά όλο τον αποφύτων ΤΕΗ. Εν συντομία θα αναφέρω ότι με την κατάργηση των ΤΕΗ μέσω του νόμου 4610 του 2019, τον ΑΕΗ τεχνολογικού τομέα είναι ο επίσημος όρος, γιατί με τον νόμο 2916 του 2001 έγιναν ανώτατα ιδρύματα και ΑΕΗ, κανονικά και με τον νόμο. Απλά το πρόβλημα με εμάς είναι ότι αυτή τη στιγμή καταργήθηκαν τα ιδρύματά μας και δεν υπήρχε διαδικασία αντιστοίχησης πτυχίων των αποφύτων. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε σημείο αναφοράς. Έχουμε πτυχία από ΑΕΗ, από τμήματα δηλαδή και ιδρύματα τετραετούς φοιτησης, 240 διδακτικών μονάδων, που πλέον δεν υπάρχει κανένα σημείο αναφοράς με τα νέα τμήματα. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει καμία διαδικασία αντιστοίχησης ή και ισοτίμηση πτυχίων των αποφύτων. Να αναφέρω ότι ακόμα και στην Πάντιο σχολή, όταν έγινε Πάντιο Πανεπιστήμιο, έγινε διαδικασία αντιστοίχησης και ισοτίμηση πτυχίων. Να αναφέρω επίσης σε άλλες διαδικασίες, όπως ας πούμε με την πρώην ΑΣΟΕ, έγινε αντίστοιχα το ίδιο με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Αναφέρω επίσης ακόμα και τις παιδαγωγικές ακαδημίες που ήταν διετούς φοιτήσεως. Έγινε και η διαδικασία αντιστοίχησης και ισοτίμησης πτυχίων. Αυτό εδώ δεν έγινε. Και παραμένει ακόμα μια εκκρεμότητα και χιλιάδες πόλεις αυτή τη στιγμή περιμένουν την πολιτεία να πάρει κάποια απόφαση. Θα αναφέρω συνοπτικά ότι ο κύριος Λογιάδης, βουλευτής του Μέρα 25, κατέθεσε ερώτηση για το θέμα πρόσφατα και απάντησε ο κύριος Συρίγος αυτήν την ερώτηση. Και ο κύριος Συρίγος απάντησε πάλι ότι δεν τίθεται θέμα αντιστοίχησης, διότι πολύ απλά είναι ήδη ανώτατα πτυχία. Ναι, μεν ανώτατα πτυχία, αλλά όμως στις προκηρύξεις κάνουν το διαχωρισμό ανάμεσα σε ΤΕ και ΠΕ. Α, μάλιστα. Και άρα σας δημιουργεί εκ των πραγμάτων πρόβλημα στην αγορά εργασίας. Φυσικά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο το δημοσιοπαλληλικό, είναι και το κύρος του πτυχίου. Γιατί έχεις ένα πτυχίο από ένα τμήμα και από ένα ίδρυμα που πολύ απλά δεν υπάρχει. Πώς θα παρουσιάσεις σε έναν εργοδότη? Καλά, 3 χρόνια δεν έχουν περάσει μια τροπολογία να περάσει να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Δηλαδή, από τη μία δηλώνεις και λες ότι δεν υπάρχει θέμα και από την άλλη δημιουργείς εκ των πραγμάτων θέμα. Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε κύριε Δουλγεράκη, είχαμε πάρει συγκεκριμένα δέσμευση εμείς τον κύριο Συρίγο πριν 1 χρόνο. Και αυτό είναι απόλυτο εμπεγμό 400.000 αποφύτων. Και λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Απόφυτη γιατί του 2000 πόσο? Του 2020, 19, 20 πόσο? Γενικά απόφυτη από το 83 που ήρθε κατά ΤΕΗ ως ανωτέρας, έως μέχρι και το 2001 που έγιναν ανώτατα. Μέχρι το 2001. Έως και σήμερα. Ναι, έως και σήμερα. Μιλάμε για 400.000 πολίτες, πάνω από 400.000 πολίτες. Με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης που μάλλον είναι και 600.000. Μάλιστα. Αν βάλουμε και τις οικογένειές τους μέσα, πάει πάνω από... Δεν μπορείτε λοιπόν να πάρετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό. Είναι το ένα ζητούμενο. Να δεικνύσω ότι μπορούμε να πάρουμε, αλλά μπορούμε να πάρουμε ως τέψιλον. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Πέραν το τέψιλον δεν είναι εργασιακά δικαιώματα που μας αναλογούν, γιατί είναι εργασιακά δικαιώματα ανωτέρας βαθμιδάς και όχι ανωτάτης. Είναι το μόνο πρόβλημα που παρέμεινε με το νόμο 2916. Ενώ έκανε τα ΤΕΗ ανώτατα, άφησε τα εργασιακά δικαιώματα στο δημοσιοπαλληλικό τομέα ως ΤΕ, που αυτό δημιουργεί ένα διαχωρισμό. Πλέον όμως ο τεχνολογικός τομέας στον ΑΕΗ δεν υπάρχει. Μα γιατί, μωρέ παιδί μου, δυσκολεύομαι έτσι στη ζωή μας, δεν το έχω καταλάβει. Και εγώ θα σας πω, είναι ξεκάθαρο, είναι συντεχνιακά συμφέροντα από πίσω. Εγώ το πω και ανοιχτά, είναι στις τεχνιακές συστήσεις και το τεχνικό επιμελητήριο, αν θέλετε, που δεν θέλουν να υπάρξει μια διαδικασία αντιστοίχησης και ισοτίμησης πτυχίων των αποφύτων των πρώην ΤΕΗ, γιατί θα αυξηθούν, μάλλον, κατά τη γνώμη τους, οι μηχανικοί. Το θέμα δεν είναι αυτό που θα αυξηθούν εκεί ιδιαίτερα. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι να βρεθεί μια ευρύτερη λύση στο ζήτημα. Γιατί είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Δεν γίνεται σε κάθε διαδικασία αλλαγή ενός ιδρύματος να μην υπάρχει μια διαδικασία αντιστοίχησης πτυχίου. Εμείς είμαστε και σε μια συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφύτων ΤΕΗ Αθήνας και ΤΕΗ Πειραιά εδώ και 2 χρόνια από τότε που ιδρυθήκαμε σαν σύλλογος. Και θα καταλήξω ότι μιλήσαμε με τον κύριο Συρίγο μαζί με τον προαναφερθέν σύλλογο
Και μας είπε ο κύριος Συρίγος ότι θα εξετάσει, θα φασούν τα 100 τμήματα του νόμου Γαβρόβλου. Δηλαδή μιλάμε για 100 τμήματα συνολικά που ιδρύθηκαν από τον νόμο Γαβρόβλου. Θα εξεταστούν λοιπόν αυτά τα 100 τμήματα από τη ΕΣΑΕ, το αρμόδιο όργανο, για το επίπεδο τέλος πάντων των σπουδών και το καθεξής. Και μετά, αφού για το επίπεδο σπουδών εννοώ την ποιότητα, το επίπεδο σπουδών είναι ξεκάθαρα A, βάση νόμου. Ήδη από το 2001. Οπότε θα εξεταστεί το επίπεδο από την ΕΣΑΕ και αφού γίνει αυτό, τότε θα εξετάσουμε κάθε τμήμα πρώην ΤΕΗ ανά περίπτωση για να δούμε πού αυτό διεξηγείται στα νέα τμήματα. Όμως αυτό δεν συμβαδίζει με αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Συρίγος, γιατί ο κύριος Συρίγος εδώ μας λέει ότι πολύ απλά δεν χρειάζεται να υπάρξει αντιστοίχηση. Άρα λοιπόν ο κύριος Συρίγος μας είπε ψέματα. Ναι. Εδώ τίθεται ένα ευρύτερο ζήτημα λοιπόν. Ναι. Μετά από αυτή τη δήλωση έχετε ξανασυναντηθεί μαζί του, του έχετε πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα? Εμείς έχουμε ξαναπευθύνει κάλεσμα στον κύριο Συρίγο, αλλά κύριο Συρίγος συστηματικά μας αποφεύγει. Έχουν γίνει υπερωτήσεις από όλα τα κόμματα στη Βουλή. Έχουν γίνει υπερωτήσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Βαρδάκη. Έχουν γίνει υπερωτήσεις, αν θέλετε, και από. Και ομαδικές υπερωτήσεις, αν θέλετε. Έχουν γίνει επίκαιρη ερώτηση στο θέμα στη Βουλή από τον κύριο Κέρογλου. Έχει γίνει από τον κύριο Λογιάδη, όπως σας είπα προηγουμένως. Αλλά απάντηση καμία. Απάντηση καμία. Τίποτα. Δυστυχώς είναι ένας απόλυτος εμπεγμός αυτό που σημαίνει, διότι πολύ απλά εμείς αυτή τη στιγμή. Πέραν ότι περίμενα ότι η κυβέρνηση κάτι να κάνει και δεν έχει κάνει τίποτα 4 χρόνια. Κοντεύουμε να κλείσουμε 4ο χρόνο, δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, πέρασε η απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ένα νόμο για εξυγίανση των ΑΕΗ, των αριθμού των τμήματων των ΑΕΗ και συνολικά των ΑΕΗ στην Ελλάδα, γιατί είχαμε πολλά ΑΕΗ συγκριτικά με τον πληθυσμό της χώρας. Γι' αυτό έγινε αυτή η αλλαγή. Και όχι για να το τοπίσει, γιατί για να το τοπίσει, όπως προανέφερα, έγινε το 2001. Δεν υφίσταται να το τοπίσει. Ο όρος ανατοπίσει δεν έγινε το 2019, έγινε το 2001. Με το νόμο 2916, όπως προανέφερα, που το αναφέρει και στο πρώτο άρθρο. Ότι ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Από εκεί πέρα υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση δεν μας έχει απαντήσει και τίθεται πολλά σοβαρά ζητήματα. Μάλιστα. Το κρατάμε. Για άλλη μια φορά κάνετε τις δικές σας προσπάθειες σε συνεργασία, όπως είπατε, με τον Σύλλογο στην Αττική, με τους συναδέλφους σας εκεί, διότι βάλλονται εκεί τα δικά σας τα επαγγελματικά θέματα και αυτό είναι ένα μείζον θέμα για την εποχή. Ένα τελευταίο θα ήθελα μόνο να παρακαλώ, πω, αν επιτρέπετε. Θέλω να απευθύνω κάλυμα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και προς εισήγητο να βγάλουν πόρισμα. Να πάρουν θέση, οποιαδήποτε θέση. Ας πάρουν όμως μια θέση. Δεν δύναται ένα πανεπιστήμιο που πριν είχε μια ιστορία να την απορρίπτει και να την χρησιμοποιεί κατ' το δοκούν. Πρέπει να εξεταστεί το θέμα των αποφύτων του πρώην ΤΕΗ Κρήτης και να βγει ένα πόρισμα για το που εμείς αντιστοιχούμαστε στα νέα τμήματα. Εάν θέλουν να βγάλουν πόρισμα, μπορούν να θέλουν και να μην βγάλουν πόρισμα, αλλά να πάρουν από μια απόφαση και να πούνε ότι ξέρετε τι, εμείς διαφωνούμε. Αλλά να πάρουν μια θέση. Εμάς πάγια θέση μας είναι ότι πρέπει να πάρει θέση υπέρ μας το Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Διότι το ΤΕΗ Κρήτης ήταν συνέχεια του. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάω. Πολύ προσεκτικά σας άκουσα. Σας ευχαριστώ κύριε Μπριτζολάκη. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.